Το οποίο τα τελευταία 24 ώρα, το ξέρετε καλά, έχει φουντώσει την πολιτική αντιπαράθεση. Ιταλία. Μια αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη συνέντευξη στο Sky, τι μοιάζει το 17χρονο, τι έγινε το 63. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία όχι για άγνοια ιστορία, ούτε για γκάφα. Διαβάζω τώρα αυτά τη χθεσινή ανακοίνωση, αλλά για συνειδητή προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει την ιστορία. Είναι λοιπόν μια συνειδητή προσπάθεια να διαγράψει την ιστορία, είναι κάτι άλλο, ή να το πω εγώ αλλιώς, ήταν μια, πιστεύετε εσείς, μια κακή διατύπωση, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, ή πιο απλά μια γκάφα και ας πούμε δικαίως παρεξηγήθηκε? Πιστεύω βαθιά ότι όταν η χώρα έχει μπροστά της την ιστορία της οικονομίας της που είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο, όταν η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας, την προκλητικότητα της Τουρκίας και την αβεβαιότητα της Τουρκίας, μια απρόβλεπτη κατάσταση στην λοιπή Ευρώπη που μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες συνολικά για την Ευρώπη, άρα και για τη χώρα μας, που μόλις τώρα μπορεί να δει ότι τέλος πάντων μέσα από θυσίες και τα λοιπά κάτι μπορεί να στηριχτούμε. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει σε κανέναν να παραθεντολογεί. Είναι ευθύνη όλων μας και δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, διότι προσωπικά εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε μια συζήτηση που παραπέμπει σε ένα παρελθόν διχασμών, ενώ υπάρχει ανάγκη να δούμε και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον. Είναι διχαστική και μάλιστα σε προσέγγιση ότι πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία και όχι μόνο αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Να μας διδάσκει η ιστορία, όχι να θυμόμαστε. Να τη διαβάζουμε, να μας ναι, ακούστε. Την ιστορία τη διαβάζει ο καθένας σπίτι του. Έχει μια ερμηνεία και μια αντίληψη βάσει των πεπιθήσεών του, των προσλαμβανουσών παραστάσεών του. Πώς, τι έγινε, διότι η ιστορία έχει πολλές αναγνώσεις, όπως ξέρετε. Ένα νεκρό αυτό έχει η ιστορία σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα νεκρό. Έχει πολλές αναγνώσεις για το... καταδικασμένους στον Κοντζαμάνι, τον Εμμανουελίδη, και όλο το παρακράτος που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Το παρακράτος στη στάση. Το ξέρετε καλά. Ναι, ναι, αλλά ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά. Αλλά σε ποια κυβέρνηση συνελήφθη ο Κοντζαμάνης, ήταν ξέρετε καλά και τα επόμενα ήταν, δύο χρόνια. Ήταν κυβέρνηση ΕΡΕ και τα λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αν μπούμε σε μια τέτοια ατελέσφορη συζήτηση, όπως ξέρετε για κάθε επεισόδιο, τα βιβλία που γράφονται είναι 500 σελίδων. Έχει χώρα, ειλικρινά σας το λέω, έχει χώρα την πολυτέλεια σήμερα σε μια οικονομική κατάσταση καταβαράρθρωσης των Ελλήνων, αβεβαίου μέλλοντος, με προσκλήσεις εξωτερικές και μια κύριε Ευρώπη που δεν ξέρει που πάει να συζητήσει αυτά, θα κάνουμε υπηρεσία. Βγήκε ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας και είπε ότι ο Λαμπράκης πέθανε το 63 και ο κύριος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68 και δηλαδή δεν οφείλει και δεν το πιστεύω ότι δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, δεν μπορεί να μην γνωρίζει τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Η κυρία Σπυράκη, έτσι όπως ακούω τη δήλωση αυτή, δεν την ξέρω. Η κυρία Σπυράκη. Χθες το Σκάι. Σπυράκη αναφέρθηκε σε δύο γεγονότα, όχι τη ίδια κλίμακο, που έγιναν σε διαφορετικού χρόνου. Από εκεί και πέρα. Κύριε Κουμουτσάκη, είτε το γυρίσουμε, είτε το γυρίσουμε, είτε δεν το γυρίσουμε 100 φορέ. Δεν θα σα ζητήσω να εγώ την ερμηνεύσετε. Δεν θα μπω. Προσωπικά, προσωπικά δεν θα μπω. Ξέρετε. Και πιστεύω ότι το κάνω. Όχι για να επεκφύγω. Και ιστορικέ γνώσει έχω και απόψει για την ιστορία έχω. Αλλά ειλικρινά σα λέω, δεν αισθάνομαι το ρόλο. Ξέρετε κάτι, το να πούμε μια στιγμή ότι ήταν κακή διατύπωση. Μια τυχή στιγμή. Μια άποψη την οποία την υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το 17χρονο τον ενδιαφέρει το μέλλον του και θα πω εγώ και τον 50χρονο πατέρα του τον ενδιαφέρει το μέλλον του 17χρονου. Το παρόν και το μέλλον. Όμως, αυτό έχει μεγάλη απόσταση από το τι τον νοιάζει το 17χρονο, τι έγινε το 63 ή και πιο πριν. Η κοινωνία εκεί έξω. Γι' αυτό ρωτάμε. Και... ενδιαφέρεται για το σήμερα της, για το σήμερα. Την υπερασπίζεται αυτή τη φράση και κάθε λέξη αυτής της πρότασης. Και το αύριο της. Γι' αυτό ενδιαφέρεται. Και όταν μας ακούει εμάς να την βοριχούμε στην πολιτική μας ιστορία και μάλιστα ιστορία εντάσεων και συγκρούσεων, ξέρετε τι κάνει. Αποστρέφει την κεφαλή. Άρα και ξέρετε που πηγαίνει στα άκρα. Θέλετε να υπηρετήσουμε αυτό. Εγώ δεν το υπηρετώ. Εγώ θα σα πω κάτι άλλο. Θα σα μισό λεπτό. Συγγνώμη, Κώστα. Συγγνώμη. Αυτό είναι το πολιτικό λοιπόν, θέμα. Είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση συνειδητά φέρνει στο προσκήνιο τη πολιτική συζήτηση βαριά ιδεολογικά ζητήματα του παρελθόντος, προκειμένου συνειδητά, επειδή μου κάνουν ζητά να σας τοποθετηθώ, που συνειδητά διαμορφώνουν συνθήκες πόλωσης και διχασμού. Δεν το κάνει τυχαία, το κάνει γιατί θέλει να συσπηρώσει το δικό της ακροατήριο και πιστεύει ότι από αυτό κερδίζει και διαμορφώνει συνθήκες μεγαλύτερης συσπήρωσης. Λοιπόν, εγώ
Και η παράταξή μας δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό. Εάν θέλει να χορέψει τον τακό του διχασμού η κυβέρνηση, ας βγει στο κέντρο της πίστας και ας χορέψει μόνη. Πάντως, και θα φαίνεται λίγο παράτερο και παρανοϊκό να χορεύει κανείς μόνος τον τακό. Θέλω να συμφωνήσουμε σε κάτι όμως, κύριε Τζάκο. Η άγνοια της ιστορίας δεν είναι μόνο. Δεν αγνοούμε την ιστορία. Όχι, δεν ιστορίας. Θέλω να την κάνω. Πρώτο θέμα, δεν θέλω να κάνω το παρελθόν. Πρώτο θέμα, την ώρα, τη στιγμή πρέπει να ετοιμάζουμε το μέλλον. Θα ήθελα να κάνω και το καταλάβετε, θα καταλάβετε καλά τι λέω. Το παρελθόν, πρώτο θέμα, γιατί αν ξεχάσουμε τι έγινε το 40, αν ξεχάσουμε ποιος είναι ο ναζισμός και ο φασισμός, θα μεγαλώνουν τα φαινόμενα, κύριε Τζάκο. Αν δεν διδασκόμαστε με την ιστορία. Το λέτε σε μέναν, εγώ αγωνίζομαι γι' αυτό. Για να μην υπάρξουν φαινόμενα επανάληψης των άκρων κάθε μορφής. Όλοι αγωνιζόμαστε, κύριε Κουμουτσάκου, και εδώ τα άκρα ήταν συγκεκριμένης μορφής. Λοιπόν, ναζισμός. Έχετε χτυπηθεί και το έχουμε πει πολλές φορές. Πέραν του χτυπήματος, αυτό ήταν κάτι που το παίζανε τηλεοράσεις.